Έχω το λόγο για να μιλήσω σε ποια βουλή. Για να μιλήσω σε μια βουλή παράνομη. Διότι αυτή η βουλή δεν αποτελείται πλέον από 300 βουλευτές, αλλά από 294 βουλευτές. Διότι 6 βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έκαναν το έγκλημα να πούν την αλήθεια, να πούν πως αυτή η Βουλή έχει καταντήσει πλέον διαφθορείο του ελληνισμού, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή. Με αυτόν τον τρόπο έχει καταληθεί το Σύνταγμα των Ελλήνων και η λαϊκή κυριαρχία. Τους έχει αφαιρεθεί το ιερό δικαίωμα της ψήφου και της εκπροσώπησης του ελληνικού λαού. Και ξέρω πως απεργάζεστε παράνομα και ανθεληνικά σχέδια, κύριε αντισυνταγματικά σχέδια, επί των νομοσχεδίων. Να μας θέσετε εκτός νόμου, να βάλετε και εμάς επί των νομοσχεδίων, σας παρακαλώ. Ποιου νομοσχεδίου, ενός νομοσχεδίου που θα ψηφίσουν 294, είναι ένα παράνομο νομοσχέδιο, όπως παράνομα και ανθεληνικά είναι όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνετε. Και αυτό είναι ο λόγος που μας αποκλείεται. Και αυτό η άθλια αντιπολίτευση της δίθεν αριστεράς δεν λέει λέξη. Ότι εδώ υπηρετούν όλοι ένα σχέδιο για να περνούν τα παράνομα μέτρα του μνημονίου. Αυτά για τα οποία χαζογελούσε σήμερα ο Πρωθυπουργός σας. Χαζογελούσε στο Στρασβούργο την ίδια ώρα που ένας λαός πεθαίνει. Την ίδια ώρα που έχετε καταδικάσει χιλιάδες σε κατάθλιψη και να αυτοκτονούν. Εγώ όσο παραμένω ελεύθερος, διότι είναι πολύ συγκεκριμένο και βρώμικο το σχέδιο να πάω και εγώ και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, όσο παραμένω ελεύθερος θα έρχομαι στην αίθουσα αυτή για να λέω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι μία και συγκεκριμένη και την έχει κατανοήσει πλήρως ο ελληνικός λαός. Είστε όλοι προδότες και πουλημένοι, κλέφτες και απατεώνες. Ούτε ένας να διαγραφούν από τα πρακτικά, να διαγραφούν από τα πρακτικά. Να διαγραφούν, κύριε Κασιδιάρη, δεν έχετε το λόγο. Γιατί μιλάτε τώρα? Δεν έχετε το λόγο. Να κλείσει το μικρόφωνο. Γιατί μιλάτε? Να κλείσει το μικρόφωνο. Πώς κλείνει? Παραβιάζετε το